Λένε πολλές φορές ότι όταν καίει η μπάλα εμφανίζονται αυτοί που το ξέρουν καλύτερα, αυτοί που το νιώθουν καλύτερα. Κάπως έτσι πήγε στην μπάλα για μια συγκεκριμένη ώρα. Σίγουρα, ναι, το πίστεψα. Είπα και στα παιδιά, φύγετε, θα το βάλω. Και έτσι έγινε. Εντάξει. Σε τέτοια μάτς χρειάζονται και αυτά τα γκολ και αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα, όμως το σημαντικότερο είναι η νίκη, μια σημαντική νίκη απέναντι σε μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, ιστορική ομάδα στη Β' Εθνική. Πέρασα από εκεί πέρσι. Έχω καλά συναισθήματα για αυτή την ομάδα. Κρατάμε τη νίκη, δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Έχουμε ακόμα 9 παιχνίδια. Σημαντικά να πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει, να σωθεί η ομάδα και να παραμείνουμε στη Super League 2. Λένε ότι πριν εκτελέσεις κάποιο φάουλ, πριν σουτάρεις, πρέπει να το πιστέψεις για να το στείλεις την μπάλα στα δίχτυα. Το πίστεψες εκείνη την ώρα? Το πίστεψα, γιατί είχαμε και τον αέρα υπέρ μας και αυτό με βοήθησε ακόμα παραπάνω να πάει η μπάλα εκεί. Σημάδεψα καλά, ήταν και δυνατή εκτέλεση, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Πήγε η μπάλα στα δίχτυα, κέρδισε η ομάδα το σημαντικότερο. Να το χαρούμε τώρα, γιατί έρχονται δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια εκτός έδρας. Θα πάμε να πάρουμε και εκεί, να διεκδικήσουμε την νίκη και να πετύχουμε το στόχο μας, όπως είπα και πριν. Λίγα λόγια για τον φιλάθλο κόσμο και ένα κάλεσμα που θέλεις να κάνεις για τα επόμενα παιχνίδια. Το είχα κάνει και προχθές, τον ευχαριστούμε. Θέλουμε ακόμα περισσότερο να μας δώσει τη στήριξη. Έχω ένα παράπονο λίγο, γιατί κάποια στιγμή όταν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας υπήρχαν κάποια άτομα. Γιατί το γκολ μπορεί να μπει μέχρι το 90. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Σίγουρα θέλουμε ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Τον ευχαριστούμε πολύ και το περιμένουμε στο επόμενο εντός έδρας αγώνα. Ωραία. Καλή συνέχεια.